Αυτό το podcast θα κάφκει, αλλά θα μας αρέσει. Δελεαστικό. Τι κατάλαβες τώρα που με βλέπουν και σκέφτονται μικρή μπουλού. Πες το, θα το κόψω το μοντάζ. Γενικά ρε Τσολίβη, είσαι άτακτος. Είσαι άτακτος. Για πείτε για αυτά τα αυτεπάρτι, μ' αρέσει. Μάνα μου για τη σαγκρία, ας πούμε. Αποκαλύψεις τώρα έχουμε. Στην ταινία, ναι, ζήτησα του Φώδη μια αναρωτική σκηνή, κάτι. Ζαμπούα. Κουτάκι. Πώς αποκλειστικά, καρνάκι μου, σήμερα. Δεν φοβάσαι, ρε. Σε φοβάμαι. Γιατί? Την πρώτη στιγμή που σε είδα. Απλώς κάνω κάποιες σκέψεις για όσον αφορά το κάμπινγκ. Θα έχουμε δύο. Τι θα σου πω. Αυτό το podcast θα κάφκει, αλλά θα μας αρέσει. Φωτάρα τα κατάφερες, θα είσαι στη Sita Vision. Έτσι λένε, ναι. έτσι άκουσα. Video demand την υιοθήκη και η ταινία περνάει πλέον στη Sita Vision για όλους. Το περίμενες όταν ξεκινούσε όλο αυτό? Πότε? Όταν ξεκίνησε η βαρκούα σου, έτσι όπως την είχες στο μυαλό, θα φτάσει. Την πρώτη βαρκούα ανήκει της ταινίας. Όταν θα γίνει σειρά, ταινία, Sita Vision. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Εμείς προσπαθούσαμε να βγάλουμε το πρώτο μισό της πρώτης σεζόν. Ενώ να είμαστε στον αέρα. Αλλά τελικά πήγαμε 2 χρόνια και μια ταινία. Νομίζω ότι μερικά πράγματα χρειάζονται καν να προωθηθούν. Δηλαδή με το που δείξεις μια εικόνα ή μιλήσει κάποιος για τούτο, να λέει και πάνε από μόνα τους. Είναι πράγματα που θέλουν κούντιμαν και πράγματα που απλά συμβαίνουν. Και καταλήξατε στην... Ότι δεν θέλουμε κούντιμα. Ότι δεν θες κούντιμα. Ό,τι κάνεις θα φύγει μόνο του. Άμα είναι καλό και εσύ... μέσα τιμιότητα, θεωρώ, και ένα αληθινό προς το κοινό που απευθύνεται, χρειάζεται κούντιμα, ναι. Και μόνο είναι και κατήφορος. Σου, κατευθείαν. Ανήφορο έχουμε τώρα. Ναι. Τους διάλεξες, τους είχες στο μυαλό ποιοι ηθοποιοί θα κάνουν τον κάθε ρόλο? Κοίταξε, στην αρχή τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα, αλλά επειδή η όρεξή μου για να γίνει τούτη δουλειά ήταν τεράστια, έβαζα γυαλιά. Καταλάβεις τι εννοώ. Δηλαδή, δεν ήξερα κανέναν, ούτε τον Τσέλεπον, ούτε δεν είχα ξαναδέψει μαζί του, μόνο με τον Μάριο, ούτε... τι? Δουλέψαμε μαζί. Και με αυτή δεν δουλέψα. Ναι, ρε, θεατρικά, ναι. Ρε, ενώ σου τηλεοπτικά, ναι, ξέρεις, ναι, ναι, την αν ήξερα, εντάξει. Οπότε υπήρχε έτσι μια θολούρα. Και όταν ζήτησα τον Ανδρέα με την Άννα, γιατί έβαλα τους μες στο μυαλό μου ζευγάρι, λέω μου ότι όχι. Τέτοια τρέλα, να του έχει ζευγάρι. Δεν θα του έχει αυτού. Αυτού ξεχάστου. Λέω γιατί. Θα είναι στην. Πού θα ήταν? Φαμίλια. Στη φαμίλια. Ναι, ήταν να γίνει νέο κύκλο. Στη φαμίλια. Α, δεν το ξέρω ναι. Αυτό. Shit, λέω, οκ, okay, εντάξει. Πράγματι που να κάνουμε. Σκέφτομαι, γιατί είχαμε στο νου μου διάφορα. Και μετά λέω μου ότι θα είναι η φαμίλια και δεν αισθανθήκα. Ούτε εμείς. Οπότε πιάσα απευθεία στο ζευγάρι και έκανα το έτσι πως το είχαμε στο μυαλό μου. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που θυμάστε από τα γυρίσματα? Του αποχωρισμού. Του αποχωρισμού ήταν το πιο δύσκολο ήταν, συναισθηματικά. Εγώ μείνα μετά μου αναδόξη. Επειδή μια φορά επισκέπτησε το Κάβερνος και πέρασα από το σπίτι τους, που το τρόχο σπίτι τους και πιάμε. Κύλησε το δάκρυ. Ναι, αλλά την μέρα που το αποχαιρετίζει, μου έλεγε περίπου ζάδε. Μην το πω, κλαίδε ρε. Περιτάρε. Ναι, γιατί ξέρω ότι ήταν να. Δεν με πιάνε εμένα. Γιατί ξέρω ότι ήταν άλλη ταινία μετά. Εντάξει, μετά και η επόμενη συνεργασία, παρόλο που κάποιοι. Ναι. Αλλά και εγώ πήγα μια φορά και πέρασα έξω από σπίτι του Θαλή. Έτσι έπιασε με λίγο το. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι άνθρωπο που. Αφήνω τα πράγματα πίσω μου και προχωρώ. Ο Αντρέας είναι ο μόνος που δεν συγκινήθηκε. Εγώ ήταν να πω. Ευχαριστώ, Μαρή Βουλή. Εγώ ήταν να πω. Σε φροντίζει, είδα και την αγκαλίτσα εδώ. Η συγκίνηση παραπάνω είναι την ουλή ομάδα. Και όλο το πράγμα που περνούσαμε. Ξέρεις κάτι βράδια που είναι τελειώναν. Κρύα βράδια. Αλλά μετά. Αφκάμε τη φουκούμα σε γενέτου. Δεν τη θυμίζει. Για πείτε για αυτά τα αυτεπάρτι, μ' αρέσει. Ξεκίναγε εκεί, πήγα να το δει. Είχαμε σκηνές που μπορεί να ψήναμε και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά μετά ήταν προγραμματισμένες πάντα και οι σκηνές ήταν τελευταίες, οπότε συζητούσες ένα ραπ και κάθεσαι ένα μισά ώρου ή 40 λεπτό να φάεις.
Απ' τη ζυγάνα σου. Θέλω εξομολόγηση από εδώ, από τον Ιορδάνη. Πολλές φορές ελάρουν. Ρε μα, σαν έγραφα, ας πούμε, ένα επεισόδιο. Ρε μα, χειρό να ψούμε τα αργούμενα. Πόσες λέξεις είναι το 45, 6-9 γόρες. Παίρνει μια άλλο μια στο σκηνές. Και έγραφα, για να... Και έτσι στυνόταν όλα. Και πάντα βρέπει την όρια μαγεία στο Ιορδάνη και αμέσως το θαλί. Οι ερωτικές σκηνές που υπήρχαν... Πριν τις ερωτικές, δεν περίμενε. Μπορεί να ήθελε ερωτική σκηνή και να κάνει... Το ωραίο του που έκανε ο Φώτης ήταν ότι ναι, με ας πούμε, ήταν για μια σκηνή που συγκεκριμένα να φάνε ή να ψήσουν κτλ. Αλλά η διαδικασία του να γίνει γίνει σκηνή και μετά που εμεινήσκαν δημιούργησε μια οικογένεια όχι μόνο που το cast, αλλά και που το συνεργείο, παραγωγή. Ναι. Και γι' αυτό νομίζω ένα πολύ σημαντικό συστατικό της επιτυχίας σύντοτε όλα που έκανε ο Φώτης ήταν ότι είχες ανθρώπους μπροστά και πίσω από τις κάμερες που θέλαν κάθε μέρα να παίρνουν κάβερνος και να γυρίζουμε και να μην σταματήσουν. Να μην φεύγω. Ναι, δεν θέλουν κανένας να φεύγει. Βούλιαξε και τον κάβερνος, να πούμε, σε αυτό το σημείο. Έγινε μια αναβίωση. Πηγαίναν όλοι να επισκεφτούν. Είχατε και προβλήματα σε κάποια φάση που ερχόντουσαν να... Μόλις ήταν αστυνομία σε μια εγώ φάση. Εγώ μια φορά έμεινα στο κάμπινγκ, στο τροχοσπίτι του Θαλή, υποτίθεται για να γράψω. Ευκολύνω μπροστά στα κείμενα. Και έμεινα ρεξίμιση έναν πρωί. Και ακούω φωνές, η ώρα 9 πρωί, Σάββατο. Και ακούω φωνές έξω. Το τρόχος ποιον του θάλει. Πάμε από εκεί στην Νίτσα. Και φτιάχνω έτσι με κουρτινουά. Και κάνω και θωρώ κόσμο, κόσμο, κόσμο. Παναγία, λάζω μου το λάθος, πιστεύω ότι κάθεσα τον κύριε Κοντζα, μην γίνεται πανικός που κόσμο. Και αυτό ήταν το πιο συγκινητικό. Τις ερωτικές σκηνές τελικά θα μου λύσει την απορία. Τις έκανες τι? Γιατί ήθελες να τις βλέπεις. Είχες κάτι σειρά, ρε. Είχες κάτι λίγο πιο... Είχε ένα Αγαθοκλής με η Νίτσα. Ναι. Ναι. Να με γράφω και να το θωρώ. Και στην ταινία, έτσι να κάνουμε και μικρό σπόλιο. Στην ταινία είχε ένα Αγαθοκλής με η Νίτσα. Όχι, εγώ είναι στην ταινία που πας στα βουνά. Όχι, εγώ ξεμάστη. Θυμάσαι τον Τζίνι που εγώ πήγε. Τι, κόπηκε σκηνή. Ναι, είχα μια σκηνή. Είχες μια σκηνή, χαίρομαι πάρα πολύ που δεν τη θυμάσαι, με τη Σοφία. Με, με τη Σοφία. Από που έμεινε έγκυος. Ναι, έγκυος. Κάνουμε spoilers. Δεν μην τα κάνουμε και όλα τα spoilers. Επειδή τον φοβάμαι αυτόν. Ναι. Τον φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν φοβάσαι, ρε. Σε φοβάμαι. Γιατί? Την πρώτη στιγμή που σε είδα. Είσαι λίγο φοβιστικός. Δεν είσαι. Βλέπεις το φόδι και λαλείς. Στην αρχή είσαι λίγο πιο... Ρε αλήθεια. Ναι. Πάντα ήσουν ένας φόβος, αλλά τώρα είσαι αγάπη. Ναι, τούτο. Ότι ερωτική σκηνή νομίζω είχαμε Σοφία. Δεν είναι η μόνη φορά που είχαμε. Είχες με τη Σοφία, είχαμε ένα μικρό κολλήμα σου. Δεν τι ερωτήσει. Δεν θέλει να μα. Και εκτό που φιλιά ενώ δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερο. Είχαμε και του θεωρεί με τον. Πάλι ενώ εγώ. Α, είσαι ο Θαλή. Όχι, ο Θαλή. Πού είσαι ο Θαλή. Α, με την καλή. Όχι, εγώ λέω για την ταινία. Στην ταινία ζήτησα του Φώτη μια ερωτική σκηνή, κάτι. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν να εστίρει απόσπαση μπα στα βουνά. Με τι παραλλαγέ, με του ποταμού, με του κροκόδηλου. Θυμήθηκα κι άλλη ερωτική σκηνή. Είδατε ξαφνικά με τον Παντέλα. Με τον Παντέλα που ήταν. Με τον Παντέλα. Άρα λέμε και την ταινία. Μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Οπότε στου guests έβαζε ερωτικέ σκηνέ. Στου βασικού του ήθελε λίγο πιο χαλαρού. Η καινούργια σειρά θα έχει πολλέ ερωτικέ σκηνέ. Θα ξεδώσει εκεί. Ευτράπελο. Ευτράπελο που θυμάστε. Εγώ, να πω σε αυτό το σημείο ότι μπορεί να με δείτε και στην ταινία. Εδώ στη Cita Vision, να πω ότι μπορεί να με δείτε κιόλα. Οι παρέες να νοικιάζουν, και γιατί μπορεί να είμαι κι εγώ. Ναι. Έτσι. Ναι. Μα περίμενε, αφού στην ταινία είσαι μια σκηνή. Εντάξει. Γι' αυτό δεν θέλω να κάνω spoiler σε αυτή τη στιγμή. Ευτράπελα, θυμάστε στην απαγωγή των μωρών μα που εκαλούσαν περαστική την αστυνομία. Με το βαν, με το βαν, στη σειρά. Είπες μου κάτι σειρά, δικαιώμενα λάβω. Είχαμε μια παγωγή που ήταν μέσα σε έναν παράδρομο τέλος πάντων του ζυγιού. Ναι, πλάνα από πιο μακρινά. Πάρκαρα εγώ και τα είχα ευκαιρία να σηθεί ότι μια κουκουλοφορή από το βαν έπιαναν τα μωρά μου που πίσω, που τις κάρκλες πίσω, που τις μαξιλάρες και βάλαν τα μέσα στο βαν και φεύκα. Και περνούσε πράστηκε και ήταν τη φάση του τι. Αλλά ήταν τόσο έντονη θεωρώ η στιγμή που δεν ήταν τις κάμερες. Τις κάμερες και τον μπούν. Δεν τα είδαν κοινά. Και καλώσαν την αστυνομία, έρθει την αστυνομία. Ξανά έγινε που έξω από το σπίτι, να μην πούμε ονόματα, που μας έφεραν αστυνομία που κάνουν ένα γύρισμα έξω. Ωχ, ναι.
Πού ρε. Γιατί... Παίζετε με τον νόμο. Ετάχα κάναμε σκηνές σε... αργά το βράδυ, είναι έξω από σπίτι, το συγκεκριμένο. Okay. Και μέσα στον καβέρνος. Α, ναι ρε, ναι. Πολλές ατάκες θα τις δούμε και στις ταινίες, και στην ταινία. Ναι, εννοείται. Κατάλαβες ταινίες, μπορείς να είσαι sequel. Ναι, ερώτημα, εκεί θα το πάω τώρα. Εγώ ξέρω την αγαπημένη σου ατάκα, μου την είχες εξμυστριευτεί. Ναι. Δεν θυμάσαι. Όχι. Θα ήμασταν περίεργοι, δούλοι τώρα. Πέντε ναι. Να μου θυμηθείς εγώ. Που έχει σχέση και με την Ειρήνα. Το 15 χρονών. Όχι. Τσιπιτούι. Τσιπιτούι. Ξέρετε τι φωνάζουν μου, τσιπιτούι. Στον δρόμο και άλλο του Φώτη. Τι κατάλαβε τώρα που με βλέπουν και σκέφτονται μικρή μπουλού. Θα βλέπει κάποιο και η πρώτη του σκέψη. Τι χάλε στην καριέρα με το τσιπιτούι. Δεν λένε του Φώτη. Αθωρούν το Φώτη. Έχει συνδέσει με το τσιπιτούι. Στο συγκεκριμένο. Άλλη αγαπημένη που ξέρετε ότι έχει κάνει έτσι. Εγώ έχω τη δική μου. Κοίταξε, πάρα πολλές ατάκες φιδεμένες μες στον εγκέφαλό μου. Προσπαθώ να τις αποβάλω για να περάσω στις επόμενες. Οπότε ναι. Τι λαλεί του επόμενου τώρα. Ναι, φαντάζομαι. Εμένα είναι η ζαμπούα. Η ζαμπούα. Ζαμπούα. Τη χρησιμοποιώ κιόλας για άλλες περιπτώσεις. Και πετυχαίνει, ναι. Πετυχαίνει. Ζαμπούα. Δοκίμασε το κι εγώ και πετυχαίνει. Η ζαμπούα λαλεί μου εμπομένα που το κλέψες. Λέει πώ θα στα βάλω. Αφού λέει με ένα που μου αρέσει ζάρι μου ζαμπούα. Και αν φακάζει μα ζάμπερ, λέει μου ζαμπούα. Ελά σου, ώρα είναι εγώ που λέω. Ναι, αλλά είναι εγώ που δική μου ζαμπούα. Ήταν η έμπνευση. Ναι, με ένα μωρό. Δική σου ζαμπούα, λέει εγώ φακό τζαλό ζαμπούα. Άρα δική μου ζαμπούα. Εγώ δική μου ζαμπούα. Είσαι η έμπνευση σου. Ναι, ήταν η έμπνευση μου. Θέλει δικαιώματα. Τζα που εννοούσε να το πάρει το μωρό. Πόσο περιορισμένο ήσουν στη σειρά και αυτό σταμάτησε με το που πήρε την απόφαση να γίνει ταινία. Πόσο ελεύθερος θα είσαι στην ταινία, τι θα δούμε παραπάνω. Στην ταινία μου σαφώς πολύ ελεύθερος. Αν και για να κερδίσουμε την σήμανση των 12, δεν έχω φίλτρα εγώ, αλλά ρωτά έτσι. Ναι. Ενώ δεν μπορώ να το κρύψω. Εγώ ήθελα να μπουν κάποιες σκηνές που κοπήκαν στην ταινία, μικρές, οι οποίες πρέπει να κερδίσουμε την σήμανση των 12, και έτσι κερδίσαμε την. Φυσικά, εντάξει, όταν το είδα στη μεγάλη οθόνη, δεν κατάλαβα και πολύ διαφορά. Απλώς, ναι, ήταν κάποια έτσι... Θα δώσω ένα behind the scenes, τώρα που είχε τη μεγάλη οθόνη, την ημέρα της πρεμιέρας. Ήσασταν όλοι μέσα, παρακολουθούσαμε, ήταν όλοι και fans απ' έξω για την μεγάλη στιγμή. Όσοι δεν την είδανε, είπαμε, που θα τη βρούνε. Ο κύριος μέσα έξω. Είσαι συνεχωμένος. Όχι, μία φορά σηκώθηκε. Εγώ τον είδα, πήγε και μια δυο. Δεν ξέρω, και δεν την πήρε πριν από μέσα. Α, τουαλέτα πήγαινε. Το αντίθετο, μάλλον. Εγώ ξέρω ακριβώς πόσες φορές σηκώθηκε ο Φώτης. Γιατί μπορεί να κλωδούσε τον Φώτη. Οι χαρακτήρες στην ταινία ολοκληρώνονται. Οι ιστορίες τους. Τους έδωσες στο τέλος που σκεφτόσουν, που ήθελες. Είναι ερώτηση παγίδα. Ναι, πώς θα συναπαντήσει χωρίς spoilers όμως αυτή την ερώτηση. Εν μέρει είναι, έχουν ολοκληρωθεί οι χαρακτήρες. Απλώς κάνω κάποιες σκέψεις για όσον αφορά το camping, τους χαρακτήρες του camping, για μετά. Θα έχουμε δύο. Τι θα σου πω. Έτσι, να σε πιέσω λίγο. Δεν μπορώ να σου πω. Ναι, κάτι να γίνει. Στο μέλλον. Το αφήνω ανοιχτό, ότι μπορεί να έρθει και δεύτερο κάμπινγκ. Ναι, σε αυτή τη ζωή. Έχω στο μυαλό μου πάρα πολλά έτσι... Να, είχα δει απέναντι. Δελεαστικό. Πάρα πολλά... που μου κάνει κάτι τέλος παντό. Και να ήθελα να το δοκιμάσω. Πόσα αποκλειστικά καρνάκι μου σήμερα. Το κρατώ. Κράτω. Για το κάμπινγκ 2. Για άνω το 12 ή. Μάλλον είναι δύο. Άνω το 18. Στην ταινία. Ναι, μπορεί να μην είναι δύο. Μπορεί να μην είναι καν κάμπινγκ. Υπάρχει. Αλλά όχι συχνάζει άμα είναι απόλυτη σχέση. Θα είναι συνέχεια, σε άλλο μέρο. Πάω να βγάλω εγώ τυράκι, βλέπει. Εγώ έκατάλα. Και εγώ έκατάλα. Στην ταινία θα δούμε κάποιο θάνατο που θα μα συγκινήσει. Συγκινήσει, συγκλονίσει. Συγκινούσε. Θάνατο. Τι είσαι θέλω να τους ταινία, είσαι θέλω Ρωτώ τώρα, για όσους δεν το έχουν δει αυτή τη στιγμή, είναι... Μα καλά, εσύ κοσμοποντέ,
Έχει κόσμο που δεν είναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι και κάποιε παρέε να θέλουν να το ξαναδούν. Έχει πολύ κόσμο που είναι. Ναι, μα γι' αυτό είναι και ευκαιρία τώρα να το δουν και θα μπορούν να την νοικιάσουν στην ταινία. Κάποιο που έλεγε προχτέ ότι δεν έχει χρόνο για να είναι σινεμά. Προτιμά να το δει, α πούμε, τη σειρά. Στην εποχή που ζούμε, ειδικότερα μετά το lockdown, νομίζω παρατηρήσαμε το ούλι ότι πολλά πιο δύσκολα πάμε στο σινεμά. Δηλαδή το κάνουμε εγώ δεν είδα ταινία, πιο δύσκολα πάω. Εγώ δεν είχα μοράθει. Και αυτή, ήταν η και αυτή είναι και η μεγάλη ευκαιρία. Θα μαζεύονται παρέες να το δουν, θα το κατεβάζουν στο video demand. Ναι. Γι' αυτό ρωτάω, θα υπάρχει κάτι. Υπάρχουν διάφορα στην ταινία που θα συγκινήσουν. Υπάρχουν διάφορα που θα συγκλονίσουν και θα προσφέρουν γέλιο. Όπως η σκηνή με τον Προκόπη. Όπως η σκηνή με τον Προκόπη. Και την επική ατάκα του Γκρέκο, παιδιά, μπορώ να το πω. Πόσο δυνατά γέλασα. Ναι, πάντα υπάρχουν διάφορα. Και συγκινητικά. Βέβαια, πάντα. Το κορίτσι εδώ που το μεταμόρφωσες, να πούμε ότι στην ταινία θα τη δούμε πολύ διαφορετική. Στην ταινία ήταν η μόνη που έρχεται, ήσουν ας πούμε δύο μήνες γύρισμα, ήρθε 10 φορές. Ήρθε 10 φορές. Κυρία. Ναι, έρχεται 5 ώρες πριν. Ναι. Ναι, ξεκινήσαμε με 7 ώρο, μειώσαμε το στις 5. Εντάξει, μείωσαμε 5. Έρχεται τόσες ώρες πριν για να μακιαριστεί, για να γίνει εδώ το εφέ που... Διότι αγάπη μου, για να τσαλκωθεί το αγγελικό πρόσωπο. Ναι, παιδιά. Ναι, πώς την τσαλάκωσες εσύ, αυτά να λέγονται. Την Αντριάννα Σκλονερίκοβα. Αυτά να λέγονται. Εσύ φώτα καλά μέσα. Ακούς στο δεύτερο κύκλο της ταινίας, για να θυμίσουν τους τηλεθεατές μας, στο δεύτερο κύκλο της ταινίας, της σειράς, βάλω εγώ πόμπα του Ρώσου μαζί με τον Κατά, βάλουμε πόμπα σαν πάτε αυτοκίνητο και μέσα τούτη. Γελάς, αλλά εγώ ξέρεις ποια σκηνή μου έχει εντυπωθεί. Η σκηνή που μιλάς με την Ευανθία στο τηλέφωνο ο Ιορδάνης. Έλα, αγαπή μου, πού είσαι να δεις. Και πέφτει. Άρα, πέφτει εγώ να δω. Oh my God. Ναι, ναι. Καλά, και γίνεται και μονταζιακά. Τα είχαμε του δοκόλα τα credits. Ναι, ναι. Και πολλά ωραία δουλειά. Μοντάζ, σλόμος, ναι. Μακιγιάζ, μοντάζ, συγκλονιστική. Ήταν δύσκολο και ξέρεις κάτι, ήταν και ζέστη. Οπότε εννοείται τα σέβη μας, τη μακιγιάζ μας, έκαμε πάρα, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι στη λαλάρα της Κύπρου. Με λάτεξ πάνω σου να βρωμάσαν εν ιδρύο που πεθάναν. Δεν σε πλησιάζει κανείς. Να γιώνεις πας στην ασφάλτο. Ναι, ο Τζίνι σκηνή, ναι, που τη σειρά Τζίνι ήταν. Τη σειρά, λέω. Ποιος ήταν από όλους σας ο πιο άτακτος, αυτός που ήταν λίγο γκρινιάρης, λίγο... Γκρινιάρης κανείς. Άταχτος για μένα ο Τσέλεπος, πες και ξεκάθαρο πιο άταχτος. Τσέλεπου ή... Ο Μάριος είναι άταχτος, αλλά εσύ φιλικούντρι, καμή τα υπόγεια. Ναι, yeah, θέλω λίγο τα behind the scenes, παιδιά, να δω ποιος την ήταν ο ψήρος. Στη σειρά. Γενικά, ρε, Τσέλεπου, είσαι άταχτος. Είσαι άταχτος. Yeah. Γιατί? Μπορείς να πάρεις την κουκούλα σου Κοιτάξει, και όσον, να το αποκαλύψεις όλα. Όσον άταχτος, όσον εργατικός είναι ο Τσέλεπος, στο αντικείμενο του το όσον προσιλωμένος είναι στο ρόλο του, τόσον... Αταχτεύει πως τίποτα. Το άταχτος εμείς μεταφράζουμε το χιούμορ και γέλιο. Βέβαια, γι' αυτό, ναι, ναι, ταραξία. Όχι, όχι, είσαι το πειραχτήρι της ταινίας. Έρχομαι. Είμαι με το βλέπεις έτσι, Ευαγγελμαρία. Ναι, ναι, έρχομαι. Κάτι που το ακούω. Μόνο μια σκηνή, ρε, είχαμε μια σκηνή. Θυμάστε την σκηνή. Ήσουν την ημέρα. Πού είμαστε. Ταινία. Στη σειρά. Που πρέπει να γράψουμε μια σκηνή. Και κάτι έγινε. Τα flashbacks, ρε. Τα flashbacks. Τη δεύτερο κύκλο. Okay. Με την ίδια την αγάπη. Α, στον συνεγισμό. Στον συνεγισμό. Τέλος πάντων, κάνουμε την πρόβα. Okay, πάμε. Action, δηλαδή. Ο σκηνοθέτης, ξεκινούμε. Μπαίνουν και πρέπει να έρθω και εγώ. Εγώ δεν ήρθα ποτέ. Α, ναι, που έφυγες. Ναι, αλλά δεν είναι επειδή ήμουν αντάχτος. Γιατί πάθαν όλοι σοκ μα πούντο. Και πήγαν για μένα που έπρεπε να ήμουν. Και απλώς ήμουν χαμέ. Και ξερνούσα τα ντερά μου, γιατί ναι, πάθα ναι. Από τον το ξίαν γαστρέντερο, whatever. Ναι, ήβρα μετά με φυρμένο. Κάμε ακριβώς με πήρασμα, ναι. Ναι, αφού πήγαινε νοσοκομεία, που πήρατε με μέσα. Δεν θυμούμε τίποτε, θυμούμε μες στο αυτοκίνητο της Ναστάζια σε μια φάση και ύστερα θυμούμε στα μέσα μες στο highway για να με πιέτω ασθενοφόρο. Και ύστερα ξυπνήσα στο Υγεία, στη Λεμεσό. Είμαι καλά ήρωα μου, Τον κάνατε καινούργια. Αφού είναι άταχτο. Εγώ πάντως για τον Ζαμπούα δίπλα νομίζω ότι είναι ο πιο άτακτος.
Ήταν, ήθελα από το προφανές. Είμαι... Ήθελα από το προφανές. Είμαι ήσυχος. Να κάνω ένα κατωσιά. Όχι, είμαι, εντάξει. Είμαι ζωηρός και άταχτος έτσι υπογείος, αλλά γενικά ναι, είμαστε... Απλώς είναι πολλά σημαντικό. Είναι πολλά σημαντικό, νομίζω. Όσον... Όσο σοβαρή να κάνεις μια σειρά ή κομμωδία, δεν έχει σχέση. Είναι σημαντικό να υπάρχει πάντα, πώς το άλλο μέρος που πάρει. Ομάδα. Να γελάς, δηλαδή, πολλά σημαντικό. Δηλαδή, χαλαρώνεις παραπάντα και ο ηθοποιός, αλλά νομίζω και εκείνοι που είναι πίσω από η κάμερα, δηλαδή ο κάμεραμαν ή ο ηχολήπτης. Εννοείς που με βλέπεις χαλαρώνεις. Πάντα. Πρώτα, εγώ πήρνα να τρώω, έσω του θαλί, πάντα. Οπότε είχαμε break. Η αλήθεια είναι πολύ στον κόσμο έρχεται να φάει για μένα. Και κάτι που πρέπει να πούμε για τον Μάριον, ότι πάντα σε κάθε γύρισμα, όσες ώρες και να ήταν ή όσες ώρες και να έχει σκηνές, όσος κόσμος και να ήταν για μένα, έρχεται με την παγωνιέρα του, με πράγματα για όλους. Σοκολατούρα σου. Φρούτα, σοκολάτες, σούλες. Σοκολάτες, σούλες με στέβια. Ναι, ούλες. Κούνες. Νερό, να θρακιφορώ. Όχι, Εβιάν, Εβιάν. Ήταν το βιβλίο. Έναν άλλο μπραντ, ήταν τσίνον το... Το νερό το ακριβό. Μπράβο. Τσίνον τον μπλε, ρε Μαριέ. Κοιτάξτε, πέρα μου τούτα, απλά... Έγινε διατηρείτε, ρε. Ναι, ναι, εντάξει. Πάντα πιάνω σοκολάτες με στέβια ή οτιδήποτε άλλο διαιτητικό για να ξεκινήσω δίαιτα. Αλλά επειδή είναι και τα άλλα μαζί, είναι έτσι μια μίξη περίεργη. Μια δυνάμενη δίαιτα. Και καταλήγει αλλού. Φυτικά, χημικά και γάμνη. Σε μετά από τα άλλα, τότε κάνεις ζημίς, δεν κάνεις. Ναι. Μετά τα στέβια και αφρούτα. Είμαστε παραγωγή. Θέλω και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό πετυχαίνω το. Άμα είσαι με μια ομάδα που σου προσφέρει βέβαια τούτην τη... το συναίσθημα. Να νιώθεις ωραία μαζί με τους άλλους, να νιώθεις ότι δεν κάνεις μια δουλειά ή μια ρουτίνα και γι' αυτόν και εγώ φροντίζω να πιέντω για μένα για να περάσω καλά. Δηλαδή δεν περάσω καλά εγώ, δεν θα παράσει κανένας που να μας δει. Και παίρνεις και το κάτι τι σου. Σημαντικό αυτό. Και ψητό είναι πήρε μας. Και ψητό. Στις αρχές ψητό. Και γίνονται ωραίο το ρολόι. Το... Ρολόν, και είναι σε ηλιωτές της μάνας του. Πάπα από παιδιά. Είναι ηλιωτές της μάνας του. Καταλάβεις, έφερε μια φορά δύσκολα, καθάρισα τα. Τόσο λάκι, τόσο λάκι. Ναι, αφού τέλειες. Από όλες τις ατάκες που έχετε πει, εκεί η γαλαρία κάτι γίνεται. Από όλες τις ατάκες που έχετε πει, φοβηθήκατε ξεχωριστά ο καθένας, Ζαμπούα, πίνα γαθοκλή, πες το μία έτσι όπως μου αρέσει που το λες και όλες. Να σου πω, φοβηθήκατε για την, να μην στιγματίσει. Να μην σας βλέπουν, για να το ξεπεράσετε, να πάτε στο επόμενο στάδιο. Πρώτα κούτος ας πούμε είναι στο Φώτη, γιατί το με τις ατάκες, εγώ πάθα σοκ, ποτέ μου έτυχε αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ θα ξεχάσω ότι ο Φώτης ελάλε μου ας πούμε, συγκεκριμένα π.χ. για το τσακρίν π.χ. Να το λαλείς ελάλε μου, γιατί γίνει ατάκα λαλέ μου. Εγώ δεν ξέραν που σημαίνει να γίνει ατάκα. Όταν στην πορεία έγινε ατάκα και αξιοποίησαν να μου εννοούσε, εγώ δεν που βγάλω το καπέλο μας που είναι στο φωτιάλο, έβλεπε πολλά μπροστά ο Φώτης όταν έγραφε τη σειρά. Εγώ έτσι κατάλαβα. Και είναι φόβος αν θα σου μείνει ατάκα. Εντάξει, κοίτα, το γεγονός ότι έρχονται όλοι μας στην ατάκα, ας πούμε, ή ξέρω εγώ υπάρχει πλέον. Ναι. Κοίτα, στο θέατρο να έχει το χειροκρότημα. Στην τηλεόραση, επειδή δεν υπάρχει άμεση επαφή, είναι στον δρόμο να δει το θέατή σου, ας πούμε, τον άνθρωπο που παρακολουθεί την παράσταση ή την σειρά κτλ. Άρα τότε έρχεται η Αλίθα Αγαθοκλή, ή ξέρω εγώ, μάνα μου, Τσαγκρίν, ας πούμε. Επιτυχία. Ναι, είναι το χειροκρότημα. Και τώρα εσύ νιώθει, δηλαδή, ναι, ρε, μπαρέ, είναι κάτι επέρασε. Ελειτουργείς. Πόσα μωρά έσβησαν τούρτα. Αμάνα μου και τσακρί. Στα δυο χρόνια. Μα έχει γίνει. Είδα σε τούρτες, μπλουζάκια, μπρελόκ. Είδα πρόσφατα αναπτήρες, ποτήρια. Όλες οι ατάκες σας. Έχετε τίποτα εσείς φυλαγμένο για ενθύμιο. Μας έφερναν κατά καιρούς. Ποτήρια, φανέλες, πίνακες, μπρελόκ. Ναι, εν τέλειο. Εγώ φίλω τίποτα, βλέπεις. Θα περάσουν τα χρόνια και θα παίρνεις τηλέφωνο εδώ την Ιωάννα και θα λες ρε φέρε μου τίποτα, κάνα τσιμπιτούι. Δεν θέλω κανένα ποτήρι. Περάσουν τα χρόνια και θα τσιμπιτούι. Εγώ έναν περιοδικό που φύλαξε η γυναίκα μου για το... Εγώ, εσύ
και ο Μάριος. Α, τι ωραία φωτογράφηση. Βεθκέψα στην κούκλα, ρίχνει τρεις. Που ήταν για ο κάμπινγκ. Τι που άλλο να κρατώ. Ανακύκλωση. Τίποτε ούτε καν, δηλαδή... Εν μ' αρέσει και θέλω. Ό,τι έχει να κάνει με την προηγούμενη μέρα ή ποιο ώρα. Δεν το συζητώ καν, αφήνω πίσω μου. Ακόμα και την αρρώστια. Αν αρρωστήσω την προηγούμενη, και είμαι καλύτερα την επομένη. Και πιάσεις με τηλέφωνο να πεις είσαι καλά, είναι εκνευριστό. Γιατί τέλειος. Εν τω μεταξύ τον έχω πιάσει τηλέφωνο και τον ρωτώ. Τι κάνεις τώρα, θα ρωτάς. Δεν είναι ούτε για φωτογραφίες, ούτε δεν είναι προχωρούμε. Τώρα. Εσύ, που είσαι πιο συναισθηματικό κορίτσι. Εγώ, ναι. Κρατάς τίποτα. Δεν θυμούμαι την άποψη. Κρατάς τίποτα. Τίποτε άλλο. Ο παππούλης μου, όμως και τα γενέθλια του σήμερα, ήταν τα πάντα, παιδιά, από αποκόμματα εφημερίδων που μπορεί. Σε κάποια φάση είπα σε μια κριτική που έγραφε που ήταν καλή, αλλά είσαι την κομμένη και κράτησε εντύ. Γιατί διάλεξες αυτή. Τις αφήσεις που τις παραστάσεις μέχρι πρώτην ως, είσαι τις κολλημένες σούλην την κουζίνα με τα αυτοκόλλητα του παλιού του γενικού του νοσοκομείου, που ήταν που τα είχα πιες γιαγιάς μου, αλήθεια. Πούλα κολλημένα πάσα στους τοίχους. Τα πάντα. Να πείστε αυτό. Είναι ωραίο. Τι ζήσετε, παιδί. Εγώ είμαι χόρτερ, σαν να το πω. Εγώ έχω από όλες τις δουλειές. Αλήθεια. Ναι. Κρατάς καταστατικό. Τι έχεις κρατήσει τώρα από το κάμπινγκ. Τι γιαγκιόζει, λέει. Που το κάμπινγκ. Τίποτα. Όχι, ρε, έχω φανέλες, ποτήρκα, πράγματα. Έχω, ας πούμε, φυλαμένο το πρώτο κείμενο, σίγουρα το τελευταίο κείμενο. Ναι, έχω πραγματούθια, έχω πραγματούθια. Και αν κάποτε. Με ένα ρόλο που αγαπώ και τα λοιπά, μπορώ να ζητήσω από το αντιματολογικό να μου θυμίσουν κάτι. Αν δεν με αφήσουν, να κλέψω, έχει chance. Δηλαδή, έχω που κάπως έτσι γίνει η καρταρόπα. Και props, και πράγματα. Ναι. Γιατί. Δεν ξέρω. Και ένα κομμάτι μου, α πούμε, είναι έτσι. Έχω το κρατώ. Και εγώ κάνω το τούτο. Απλά εντάξει, έναν απολόγιο και πάω πίσω βλέποντα τα σπίτια. Ναι, ναι. Αλλά κρατά και έναν αρχείο. Ναι, αρχείο. Έχουμε και τι φωτογραφίε, νομίζω. Ναι, πάντα έχετε. Είσαστε παντού κιόλα και να θέλει να κρυφτεί πλέον, αλλά δεν κρύβεται. Ναι. Πού να κρυφτεί, τι λέμε τα social media πλέον. Και θέλει να μια οργάνωση. Το πιο ωραίο είναι. Που λέγαμε ήμασταν και εμείς σε μια παρέα προχθές, ότι κάποιοι θέλουν να το ξαναδούν. Ναι, σίγουρα. Και να το βλέπουν και συνέχεια. Και είναι και αυτή η ευκαιρία. Εγώ θέλω να σπίνω εδώ με την παρέα μου, ας πούμε, μπυρούες, κουνούαντο. Και τούτο να σπίνω τώρα, ότι στη Σίτα Βίζον να μπορείς να κάτσεις τσιλέ με την παρέα σου να δεις μια νύχτα. Και με μπυρούαν τσακρή. Ναι, στην Κύπρο να αρέσει και μας η συνθήκη του. Είμαι στον καναπέ μου, είμαι στην αυλή μου και βλέπω κάτι. Το επιθυμάς ξανά. Εσείς καθόσασταν να το βλέπατε μετά, επεισόδια ή την ταινία, ή σας έπινε λίγο αυτό η ταχυπαλμία, το άγχος. Εγώ δεν βλέπω. Θα ανατρέξω, δηλαδή πολλά σπανένα να τρέξω. Εγώ δεν βριάζω, δεν μπορώ να με θωρώ. Α, ούτε εγώ, έτσι. Ναι, νιώθω ότι είναι εγώ, αλλά σίγουρα όταν γυρίζαμε, ήταν να κάτσω τα επεισόδια για πολλούς λόγους. Ναι, για το ρόλο. Κυρίως επειδή σχολιάζαμε το στον group, με πρώτη την καλή. Αλλά και επειδή θέλαμε, ξέρεις, να πάμε και να πούμε. Να πάρουμε ιδέες, να μιλήσουμε με το συνεργείο για να γίνεται ακόμα καλύτερη δουλειά. Πολύ σημαντικό τούτο. Εσύ θαύμαζε τον εαυτό σου. Όχι. Έβλεπες και λες, α, τι παπά, τι έγραψα, τι έγραψα πάλι ο τύπος. Εντάξει, είμαστε τούτο, παθαίνω εδώ στο άμα γράφω και γράψω έναν πελάτα. Κάνεις έτσι. Φύρνω μόνος μου. Φύγερνω γελό μόνος μου. Και ύστερα, αν το δω στο μοντάζ, πώς και το επεισόδιο και να το μοντάρω, αν το δω πως πέμπω τον ηθοποιόν και πίντος είναι που γιάμε και εσύ και έφυγαν τον άλλον πάνω που γιάμε φύρνουμε. Αλλά έτσι βλέπω το σαν θεατής. Ενώ σου ξέρω ότι είναι εγώ που το βλέπω το σαν θεατής. Και που το βλέπεις με την οικογένεια σου, Φώτη, και λαλούσες μου ότι σε στιγμές που είναι περίμενες, ας πούμε, να γελάσει η Γιούλη που έχει γελά πολλά εύκολα, που γελούσε και ήταν μεγάλη επιτυχία. Εγώ δεν θα περιμένει. Άμα γελούν οι δικοί σου. Και πάντα ο γλυκής μου απολαμβάνει μας εμάς παραπάνω από το. Να μαζευτείτε ξανά όλοι μαζί. Ναι. Και. Να κάνουμε ένα. Εντάξει, εγώ δυστυχώς sorry, στην πρεμιέρα δεν ήμουν. Ενώ ήμουν. Αλλά είναι στην προβολή. Στην αρχή, ναι, και μετά είχα παράσταση. Οπότε 8 παρά 10 πρέπει να φύγω από θέατρο. Ναι. Οπότε δεν είδα την ταινία με ουλούς. Και να ήθελα να κάνουμε έναν viewing experience. Ναι, διότι εντάξει, ωραίο το σινεμά, εντάξει, μαγευτικό, είναι ωραία εμπειρία. Αλλά με τη σειρά βίντεο στο σπίτι με την τηλεόραση, να έχει και τσακρή, και ζαμπούα,
Και σε πού, ας ελπίσουμε να έχουμε. Λοιπόν, η συνάντηση είναι μία στη Sita Vision, βίντεο demand ταινιοθήκη. Περιμένω και να δω και πού θα συναντιέστε και φωτογραφίες και τα λοιπά. Και να αναφέρεις ότι είναι και η σειρά στο Sita Vision αυτή τη στιγμή. Εννοείται. Οπότε μπορεί να κάνεις marathon camping season 1, season 2 και να τα ξαναδείς. Ξέρεις γιατί, γιατί όλοι, υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην το έχουν δει και όλοι λένε τι γίνεται παιδιά με αυτό το camping, τι σας έχει κάνει, τι σας έχει κάνει. Μπες και δες και θα καταλάβεις στο τέλος της ημέρας. Είναι και στην παραγωγή κιόλας και η Sita Vision με το αλφα κύπου και Make It Productions. Και μπορούμε να δούμε και τη σειρά. Πρώτον κύκλο, δεύτερον κύκλο και την ταινία. Και είπαμε... Έχει το κερασάκι μετά. Το κερασάκι και είπαμε, έρχεται κι άλλο. Τι κι άλλο. Η συνέχεια. Εντάξει, κάνε υπομονή. Το κρατώ εγώ. Και βλέπουμε. Κάμπινγκ και στην Ελλάδα η επιτυχία. Ναι. Πώς ένιωσες, πώς ένιωσες. Θέλω να μου πείτε τη στιγμή που σας είπαν ότι το κάμπινγκ θα ταξιδέψει και στην Ελλάδα. Τουλάχιστον η ιστορία. Ποια ιστορία. Του κάμπινγκ. Μεγάλη χαρά, όπως είναι. Εννοείται. Το να ξέρω, χτίζω σαν λίγο. Το format. Θα ξαναγυριστεί από την αρχή. Ναι, γιατί είσαι μισή κλαδίτησα. Τώρα βρισκόμαστε στην προσαρμογή των επεισοδίων, γιατί έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές. Την προσαρμογή των επεισοδίων από τα κυπριακά στα ελληνικά. Έχεις δει τους ηθοποιούς που θα παίζουν, ναι. Έχω προτείνει κάποιους. Ποτέ είναι καλύτεροι που μας. Η Λαμπροπούλος, η Λαμπροπούλος, πούμε, Καλαμαρού, μισή Καλαμαρού, θα μπορούσε να κάνει ο ρόλος. Δεν θα έχουμε κάποιον να το κάνει. Δώσε αλλός τώρα, θες να παρακάνεις καμπίξ στην Ελλάδα. Έχουμε ένα άλλο project. Έχουμε ένα άλλο project που ήδη το έχω ερωτευτεί. Το τσιπιτούι, πώς θα το πεις στα ελληνικά. Γαριδάκι. Θα το πει το γαριδάκι. Θέλω να δω πώς θα κάνει την Ειρήνα. Θέλω να τα λάβει σε χάλια. Το ζαμπού. Το ζαμπού. Μπουτάκι. Μπουτάκι. Ω, μπουτάκι. Σκέφτηκε τα ούλα, ρε ο δαίμονας. Λειτουργεί πίσω από εσάς. Και το πίνε Αγαθοκλή, φαντάζομαι θα μείνει. Ναι, ναι, το τσακρί. Το τσακρί. Το τσακρί. Το τσακρί, πώς το. Τι έχω βάλει. Αποκαλύψεις τώρα έχουμε. Να το πω. Πες το λίγο, λίγο. Πες το, θα το κόψεις το μοντάζ. Ice baby. Πού? Ice baby. Καλό! Επειδή ο Αγαθοκλής, άλλο όνομα βέβαια έχει για μέ, στο ελληνικό cast, είναι Ελληνοαυστραλός. Άρα μιλάει αγγλικά. Australian, mate. Ήταν καλός, Τσέλιπεν. Συρνούν πάρα πολλά αγγλικά. Μαντάζ, έχουν πρόβλημα πάνω, έχουν κάνει τον Αυστραλό. Έχουμε ένα άλλο project. Όχι, λέει, φέτος, ούτε του χρόνου δεν πάει πιο σε ζώα. Μένουμε στα κυπριακά και στην ταινία εδώ που πλέον τη βλέπουμε και από το Sita Vision Video Demand, ταινιοθήκη. Να μπείτε μέσα λοιπόν, να την κατεβάσετε, να δείτε αυτούς τους ήρωες. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στο podcast Talks στον Αλφα. Εμείς. Ευχαριστούμε. Πες και εσύ να ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε λίγο. Πιο δυνατά, πιο. Είναι που δεν σα δοκούμε. Υπέροχη φιλοξενία, υπέροχο οικοδεσπότη Καρνάκη. Είσαι υπέροχο. Μόνο από το Φώτη θέλω να μου πει να ευχαριστώ, Καρνάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καρνάκη, για τη φιλοξενία. Πολλά μέλο. Είσαι χλό.